Θα ανοίξουμε μια παρένθεση στην αθλητική μας ενότητα και αυτό γιατί θα συνδεθούμε με το Στρασβούργο, εκεί που βρίσκεται ο κύριος Γραμματικάκης, είναι ο ευρωβουλευτής με το ποτάμι, και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Γραμματικάκη. Καλησπέρα, πατρίδα. Καλησπέρα σε εσάς που δοκιμαστήκατε, και με συγκλώνησε και ο τρόπος με τον οποίο το γράψατε στο Twitter, ότι αλλιώς είναι κανείς να ακούει για ένα τρομοκρατικό χτύπημα και αλλιώς να το ζει από κοντά. Και... Είναι αλήθεια. Εγώ βρέθηκα στην καρδιά των γεγονότων, όπως και πολλοί άλλοι συναδελφοί μου, και ομολογώ ότι είναι μια εμπειρία αξέχαστη, οδυνηρή βέβαια, αλλά αξέχαστη. Πώς το βιώσατε εσείς, κύριε Γραμματικάκη, ακριβώς, πού βρισκόσασταν και τι ήταν καταλαβαίνει κανένας, δεν καταλαβαίνει κανένας τι συμβαίνει. Ξαφνικά ακούσαμε κάποιους ισχυρούς πρώτους, του λέω. Εγώ λόγω πείρας από την Κρήτη κατάλαβα ότι ήταν πυροβολισμοί. Έχουν και μερικά καλά πυροβολισμοί στην Κρήτη. Αρχίσαμε να τρέχουμε όπου μπορούσαμε, φωθήκαμε κάτω από προστασία ο καθένας και μετά ο καθένας κοιτήσει του. Πού βρισκόσασταν εσείς ακριβώς? Ακριβώς εκεί που ήταν τα γεγονότα, στην πλατεία Κλεμπέρ. Είναι η χριστουγεννιάτικη αγορά. Το χριστουγεννιάτικο Στρασβούργο, που πολλοί ίσως τηλεθεατές σας θα ξέρουν ότι είναι η αποθέωση των Χριστουγέννων. Είναι πολύ χαρούμενη ατμόσφαιρα, με εκατομμύρια επισκέπτες. Και μάλιστα εγώ είχα και κάτι ευχάριστο. Χθες ψηφιστεί μια πολύ σημαντική πρότασή μου από το Ευρωκοινοβούλιο, και επομένως πήρα τους φίλους και είπαμε να πάμε να διασκεδάσουμε. Να κατεβούμε δηλαδή στο κέντρο. Και μας βρήκε αυτό το κακό που λέμε. Ευτυχώς όλοι είμαστε σόοι, αλλά η σκέψη, η ψυχή μας είναι στα θύματα βέβαια. Τα εκατοντάδες θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων μέχρι τώρα. Και το μόνο που ευχόμαστε είναι να σταματήσει αυτό το κακό κάποια στιγμή. Τι είναι εκείνο που σας συγκλώνησε περισσότερο σε αυτή την εμπειρία, που από μόνη της είναι μια εμπειρία την οποία δεν μπορεί να ξεχάσει κάποιος εύκολα, και ποιες είναι οι σκέψεις που περάσαν από το μυαλό σας? Σκεφτήκατε ότι ενδεχομένως να κινδυνεύσει και η ίδια σας η ζωή και των ανθρώπων που βρίσκονταν μαζί σας? Όχι, δεν προλαβαίνει να τα σκεφτείς όλα αυτά που λέτε. Αυτό που εμένα με συγκλώνησε ήταν τα τρομαγμένα βλέμματα των ανθρώπων. Περνούσαν δεξιά, αριστερά, πανικόβλητοι, δεν ξέραν τι συμβαίνει. Ο καθένας προσπαθούσε να κρυφτεί στο πουθενά ή να βρει μια προστασία. Αυτό είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Πάνω σε αυτόν τον δρόμο δεν πρόσεχαν ούτε να σε σπρώξουν ούτε να σε ρίξουν κάτω. Πολύ γρήγορα βέβαια ήρθε και η αστυνομία και τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δραματικά. Και νομίζω... Εύχομαι να μην τα ζήσει κανένας από τους Κρήτες ή τους Έλληνες αυτά, αλλά δυστυχώς είναι ένα σύμπτωμα της εποχής μας, και εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και με ειδική ανακοίνωση προφανώς είπαμε ότι η δημοκρατία στο τέλος θα νικήσει, έτσι με ένα σύνθημα. Ότι όλα αυτά δεν μας τρομάζουν και οι θεσμοί της δημοκρατίας θα υπερισχύσουν στο τέλος. Η Ευρώπη τι είναι εκείνο το οποίο λέει σήμερα, γιατί είναι ένα χτύπημα το οποίο έρχεται και σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά αφενός από τη μια, αλλά απ' την άλλη και σε ένα σημείο το οποίο αποτελεί μία από τις δύο καρδιές της Ευρώπης, καθώς είναι μία από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι λέει η Ευρώπη σήμερα, τι συζητάνε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο κι εσείς βγήκατε πριν από λίγο από την συνεδρίαση, και μάλιστα γνωρίζω ότι πρέπει να μπείτε και ξανά μέσα. Έχουμε συνεχώς ψηφοφορίες. Θέλουμε να δώσουμε το παράδειγμα ότι η ζωή δεν σταματά και δεν αλλοιώθηκε καθόλου το πρόγραμμα του Κοινοβουλίου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι οι ευρωβουλευτές είναι εδώ. Πολλοί μάλιστα αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν και εδώ. Η αστυνομία δεν επέτρεπε να φύγουν μετά από ένα ορισμένο σημείο του χρόνου. Αυτό που κουβεντιάζει η Ευρώπη όλη είναι πώς θα αντισταθεί από τη μία σε αυτό τον τρομοκρατικό πυρετό που νομίζαμε ότι είχε καθησυχάσει. Οπωσδήποτε θυμάστε τα παλιά γεγονότα, το Ρανταπλάν, στις Βρυξέλλες. Αυτή η θητεία μου του Κοινοβούλιο είχε τρεις τρομοκρατικές απόπειρες. Ευτυχώς επιβιώσαμε όλοι. Αλλά όχι όλα τα θύματα που τα σκεφτόμαστε πάντα.
θυμάστε ότι υπήρχαν και μικρά παιδιά. Βέβαια. Από τη μία λοιπόν είναι αυτός ο κίνδυνος και από την άλλη ένας τελείως άλλος κίνδυνος που συμπλέει όμως σε ένα βαθμό που είναι ο λαϊκισμός, οι ακροδεξιές αποφύσεις που φυτρώνουν εδώ και εκεί στην Ευρώπη. Να το τονίσω όμως ότι είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα αντέξει η Ευρώπη και θα βγει καλύτερη. Αλίμονο αν δεν βγει καλύτερη μετά από τόσες δοκιμασίες. Άρα είναι και αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνει κύριε Γραμματικά και η Ευρώπη σήμερα, ότι αντέχει, ότι λέει όχι στον τρόμο και ότι θα σταθεί ακλόνητη απέναντι σε οποιοδήποτε φύση τρομοκρατία, έτσι. Το λέτε πολύ σωστά κύριε Σφακιανάκη και χαίρομαι, ακριβώς έτσι είναι και δίνει και τον τόνο η Ευρώπη. Σας είπα δεν διακόπτεται τίποτα, καμία από τις εργασίες. Σήμερα είχαμε απειρία ψηφοφοριών και μάλιστα η μία από αυτές τις ψηφοφορίες κατά σύμπτωση ήταν και για την άμυνα της Ευρώπης εναντίον της τρομοκρατίας με διάφορα μέτρα. Και επαναλαμβάνω, εχθές εγώ είχα τη μεγάλη χαρά να ψηφιστεί μια πρότασή μου για τον πολιτισμό. Γιατί ένας από τους τρόπους που αντιμετωπίζει κανείς αυτά τα φαινόμενα είναι η διεύρυνση και η ευάθυνση του πολιτισμού. Έτσι. Αυτό νομίζω αφορά ιδιαίτερα τους τηλεθεατές σας, γιατί η Κρήτη είναι μια κοιτίδα πολιτισμού και πραγματικά ο πολιτισμός ενώνει τους λαούς, δεν τους χωρίζει. Έτσι, ο πολιτισμός σημαίνει ειρήνη, κύριε Γραμματικάκη. Κυρίως ειρήνη και δημοκρατία. Δεν μπορεί να ανθίσει ο πολιτισμός σε συνθήκες καταπίεσης ή τρόμου. Αφήνει μόνο ένα αποτύπωμα, αλλά δεν μπορεί να αφήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Στον πιεσμένο αυτό χρόνο και φυσικά με την πρώτη ευκαιρία την οποία θα βρεθείτε στην Κρήτη, σας περιμένουμε για μια συζήτηση και εδώ στο πλατό από κοντά. Σας το λέω από τώρα, τα Χριστούγεννα, κάποια ώρα εκεί. Έγινε, θα ξαναεπικοινωνήσουμε λοιπόν. Την έχω νοσταλγήσει την Κρήτη. Ναι. Σας περιμένουμε με χαρά για να τα πούμε από κοντά, κύριε Γραμματικάκη. Να είστε καλά. Γεια σας.